Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και χαιρετώ τους εκπροσώπους της βιβλιοοικονομικής κοινότητας και βεβαίως σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Λόγω συνθήκων, το συνέδριο διεξάγεται διαδικτυακά και για τον ίδιο λόγο το κεντρικό του θέμα είναι ο ρόλος των βιβλιοθηκών στη διαχείριση έκτακτων συνθήκων. Προσυπογράφω αυτό που διαβάζω στο εισαγωγικό κείμενο της ανακοίνωσης του συνεδρίου, δηλαδή ότι σήμερα είναι επιτακτικότερη παρά ποτέ η περαιτέρω αυτοματοποίηση υπηρεσιών, η προσθήκη νέων αλλά και η βελτίωση των ήδη παρεχομένων με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η νέα ψηφιακή εποχή. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να χρησιμοποιήσουν κάθε τύπου συμβατές με το ρόλο τους τεχνολογίες προς όφελος των χρηστών τους, αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τις ψηφιακές υποδομές τους. And to make our guest, Mr. Christopher Cox, feel closer, I will refer to the abstract of his presentation. He says, COVID-19 has caused academic libraries to make temporary changes to their spaces and the way they deliver services in order to avoid infection and provide a safe environment. How might these changes impact libraries and library design in the long term? His statement and his question are absolutely justified and need to be addressed right away by our university. Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στην ιστορία της βιβλιοθήκης του MP. Η βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1837 και ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία της το 1914. Αποτελεί μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, διαθέτει περίπου 220.000 τόμους βιβλίων και 100.000 τόμους περιοδικών. Στεγάζεται στο μεγαλύτερο μέρος της στην Πολυτεχνείο Πολυζωγράφου και διαθέτει ένα παράρτημα στο συγκρότημα της Οδού Πατησίων και περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη της Σχολής Αρχιτεκτών και Μηχανικών, όπου και η συλλογή δοξιάδη. Περνάω από τη βιβλιοθήκη όχι πλέον τόσο συχνά όσο στα νιάτα μου και σίγουρα αραιότερα από ό,τι πριν αναλάβω υψηλά καθήκοντα. Και όχι πλέον για να απολαύσω το περιεχομενό της με τις αισθήσεις της αφής και της όσφρησης. Η έκθεση στη μυρωδιά του βιβλίου και στο ξεφύλισμά του έχουν πλέον υποχωρήσει λόγω της ψηφιακής εξέλιξης και βεβαίως της ακαταμάχητης βολικότητας της οθόνης. Αλλά αυτό που παραμένει ακαταμάχητο, τουλάχιστον για τη δική μου γενιά, είναι η δυνατότητα εστίασης και επεξεργασίας της πληροφορίας που προσφέρει η ευθεία επαφή με το παραδοσιακό βιβλίο σε αντιδιαστολή με το e-book. Αλλά το e-book είναι εδώ για να κυριαρχήσει, όπως και η μεγάλη διεύρυνση της πρόσβασης στην πληροφορία που προσφέρεται πλέον από σύγχρονες βιβλιοθήκες, αναφέρω ενδεικτικά βάση δεδομένων και βιβλιογραφία. Εξού και ο επαυξημένος τίτλος της βιβλιοθήκης του MEP, δηλαδή Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης MEP. Καμαρώνουμε για τη βιβλιοθήκη μας και οφείλουμε μια φαραφρά μνήμης στο Βασίλη Παπάζογλου, που έδωσε μια σημαντική όθηση στην ανάπτυξή της. Κλείνοντας, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στο προσωπικό της βιβλιοθήκης του MEP για την αφοσίωσή του και ειδικά υπό τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Και βέβαια για την οργάνωση του συνεδρίου, που εύχομαι να έχει επιτυχία και να αντιμετωπίσει τα δυνατόν λιγότερα τεχνικά προβλήματα δικτύου. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά το πρίτανη του MEP. Θα συνεχίσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον αντιπρίτανη διοικητικών υποθέσεων, ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής Μέλληνας, τον κύριο Λόσο Κιντίδη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και άμεσα για θέματα της βιβλιοθήκης και τον ευχαριστώ θερμά και για τη συμμετοχή του σήμερα και για τη στήριξη γενικά για τη βιβλιοθήκη μας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ζητήσω συγγνώμη για αυτό το απρόπτο της μικρής καθυστέρησης και ελπίζω να συνεχίσει και είμαι σίγουρος με τις προσδοκίες σας πραγματικά. Θα ήθελα να απευθύνω τον χαιρετισμό μου σε όλους τους συμμετέχοντες, τη βιβλιοοικονομική κοινότητα, τους επικεφαλείς και τα στελέχη των βιβλιοθηκών, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες βιβλιοθηκονόμους, τους συναδέλφους που συμμετέχουν, όλους. Η σημασία των βιβλιοθηκών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα ως κέντρα γνώσης και πληροφόρησης είναι ανεκτήμητη στη στήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. Οι βιβλιοθήκες συνεχίζουν να εκπληρώνουν το ρόλο τους ως η καρδιά των πανεπιστημίων, παρά την απομάκρυνση φυσικά από την έντυπη μορφή προς την ηλεκτρονική.
Η προσφορά της σειράς των πανελληνίων συνεδρίων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είναι γνωστή και εκτιμάται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, γιατί έχει βοηθήσει πολλή πλευρά στην ανάπτυξη των βιβλιοθηκών, στην ενοποίηση των τρόπων δανεισμού, συνδρομών σε βάση δεδομένων και πολλά άλλα. Έχει αποδειχθεί ότι σε αυτή τη σειρά των συνεδρίων διαρκώς αναζητείται από τους συμμετέχοντες το μέλλον στις βιβλιοθήκες. Αυτό μπορεί να είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο, οι νέες ηλεκτρονικές βάσεις, οι ανοιχτές μορφές πρόσβασης, πολλά άλλα. Καταγράφεται η διεθνής εμπειρία και στο τέλος προτείνονται και καλύτερες λύσεις και για την ελληνική πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι μια απαραίτητη δραστηριότητα και τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει, ούτε οι τεχνικές δυσκολίες που βιώσαμε, ούτε ο COVID, τίποτα. Το ετήσιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών διεξάγεται τώρα για πρώτη φορά, βέβαια, σε ψηφιακή μορφή. Θυμίζω εδώ για όσοι ήταν το 2000 στο MEP, όπου έγινε το ένατο πανελλήνιο συνέδριο ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, όπου και με τον πρόεδρο του ΣΕΑΒ, τότε τον Αίμη, στο Βασίλη Παπάζογλου, που έγινε και αναφορά προηγουμένως. Έγινε για πρώτη φορά στο κτίριο της βιβλιοθήκης, που είναι ένα 7-όροφο οικοδόμημα και αποτελεί μια από τις πιο άρτιες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της χώρας. Ένα έτσι ενδιαφέρον της τότε, ας πούμε, εκδήλωσης ήταν ότι έγινε από τρία διαφορετικά σημεία και ορόφους της βιβλιοθήκης και μπορούσε οποιοδήποτε μέλος να θέσει ερωτήσεις από όλες τις θέσεις. Είχε μια online αίσθηση, τα λέγαμε, για την εποχή και ήταν έτσι κάτι καινούργιο, πρωτοποριακό. Οι θεματικοί άξονες του ψηφιακού συνεδρίου τώρα έχουν προσεχθεί, περιλαμβάνουν επίκαιρα θέματα της λειτουργίας υπό συνθήκες πανδημίας, από απόσταση λειτουργίας, πρωτοποριακές επίσης πτυχές που σχετίζονται με την πρόσβαση στη γνώση και πολλά άλλα. Αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα συμπεράσματα. Η περίοδος που βιώσαμε στη λειτουργία της βιβλιοθήκης, θα λέγαμε, ήταν δύσκολη η εμπειρία για όλους μας και υποπιαστική. Πραγματικά, έπρεπε και πρέπει βασικά να προσαρμόζουμε τον τρόπο λειτουργίας συνεχώς ανάλογα με τα δεδομένα, πώς θα γίνεται η πρόσβαση, πώς θα γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού, των φοιτητών μας. Από τη θέση της ευθύνης που έχω αποκομίσει στην καλύτερη άποψη για την αγωνία και προσφορά όλων των ανθρώπων της βιβλιοθήκης μας όλο αυτό το διάστημα και γνωρίζω ότι το ίδιο συμβαίνει με όλες τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Την ίδια θετική αίσθηση την είχα από προσωπική εμπειρία και από προηγούμενα έτη, όταν συνεργάστηκα με μέλη της βιβλιοθήκης μας για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και παρουσίαση μιας σημαντικής δωρεάς της χείρας του Ντόρας Ρόκου, του σπουδαίου μαθηματικού του MEP και καθηγητή του Αίμνης του Παντελή Ρόκου, η οποία δωρεά περιλάμβανε βιβλία, γραπτά και διάφορα άλλα ευθύμια και μάλιστα κάναμε και μια προετοιμασία μιας προθήκης στην είσοδο. Θέλω να τονίσω ότι η βιβλιοθήκη μας τιμά όλους τους δωρητές και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που προσέφεραν έργο και αξία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συλλογή Βιβλιοθήκη του Δοξιάδη, μια ιδιαίτερα σημαντική δωρεά. Πρόκειται για τη γνωστή βιβλιοθήκη του Ακαδημαϊκού Κέντρου Οικιστικής, την οποία δώρησε στο MEP το Ίδρυμα Έμας και Κωνσταντίνου Δοξιάδη. Η βιβλιοθήκη αυτή που υποστήριξε την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Αθηναϊκού Τεχνικού Ομίλου και του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, καθώς και τη μελετητική δραστηριότητα του Γραφείου Δοξιάδη, αποτελούσε για δεκαετίες βασική αναφορά του τεχνικού κόσμου της χώρας και θεωρείται ιδιαίτερο σημαντική στο είδος της διεθνώς. Η δωρεά στεγάζεται ως ειδική συλλογή υπό τον τίτλο Βιβλιοθήκη Δοξιάδη, στον 5ο όροφο του κτηρίου Μπουμπουλίνας, στο παράρτημα της βιβλιοθήκης, στο συγκρότημα Πατησίων. Αξιοσημείωτη είναι και η ιστορική βιβλιοθήκη του MEP, η οποία είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας της παλιάς, ας πούμε, ανασύσταση της παλιάς συλλογής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Περιλαμβάνει βιβλία που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1950 και ο κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από παλιά και σπάνια βιβλία, φυλάδια, χάρτες, γραβούρες και εγκυκλοπαίδειες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το αρχιακό υλικό του Πολυτεχνείου, το οποίο περιλαμβάνει ένα ανεκτήμητο πλούτο τεκμηρίων από την έναρξη της λειτουργίας του Ιδρύματος μέχρι τις μέρες μας και μας επιτρέπει να γνωρίσουμε το ρόλο που διαδραμάτισε το MEP από τη δημιουργία του. Παραμένει αταξινόμητο και είναι ένα επόμενο project η ανάδειξή του και η συγκέντρωσή του και η συντήρηση αυτού του ανεκτήμητου υλικού. Ευχαριστώ θερμά
όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχία αυτού του συνεδρίου, τους υπαλλήλους που με τον συντονισμό της προϊσταμένης βιβλιοθήκης κυρία Σταυλοπούρη, με την οποία έχουμε στενή και άψογη συνεργασία, έχουν προετοιμάσει τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές μαζί με τους τεχνικούς. Και ευχαριστώ φυσικά όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου. Εύχομαι καλή επιτυχία λοιπόν στις εργασίες του συνεδρίου και καλές γιορτές με υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρίτανη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και για τα λόγια που είπε για τη βιβλιοθήκη. Πράγματι υπάρχουν πολλά αξιόλογο υλικό που πρέπει να αναδειχθεί και φυσικά και το ιστορικό αρχείο είναι ένα κομβικό σημείο που θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρίτανη. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε το συνέδριό μας, αλλά πρωτού να σας πω λίγο κάποια διαδικαστικά πράγματα. Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες. Όποιοι ενδιαφέρονται να θέσουν ερωτήσεις για τις εισηγήσεις θα μπορούν να στέλνουν. Αλλάζει λίγο η διαδικασία λόγω του τεχνικού προβλήματος που είχαμε. Θα μπορείτε όμως να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο mail του συνεδρίου, στο Palc26. Και εκεί πέρα, όχι να στέλνετε τις ερωτήσεις, λάθος έκανα. Εκεί να στέλνετε έτοιμα ότι θα θέλατε να συνδεθείτε στη ζωντανή ενότητα των ερωτήσεων-απαντήσεων. Οπότε εμείς να σας στέλνουμε πίσω ένα σύνδεσμο για να συνδεθείτε εκείνη την ώρα και να μιλήσετε ζωντανά. Οπότε στέλνετε στο mail λοιπόν μια ανακεφαλαίωση γιατί σας μπέρδεψα λίγο. Στέλνετε λοιπόν στο mail του συνεδρίου, στο Palc26. Στέλνετε ότι ετήσετε ότι θέλετε να συμμετέχετε, να θέσετε ερώτηση και θα συνδεθείτε, θα σας κατευθύνουμε μετά από το mail, θα σας δώσουμε σύνδεσμο για να συνδεθείτε στις ζωντανές ερωτήσεις. Κηρύττω λοιπόν την έναρξη του 26ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παραμείνετε συνδεδεμένοι στο κανάλι του YouTube για να παρακολουθήσετε όλες τις ενδιαφέρουσες ομιλίες. Ξεκινάμε με την πρώτη τυποσκεκλημένη ομιλία, όπως ανέφερα και προηγουμένως, του κύριου Κρίστοφερ Κόξ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνεδρίαση να έχουμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά και όλους εσάς όλους που εγγραφήκατε, που είσαστε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.